στους δρόμους. Ελευθερία, σε συναντάμε και πάλι. Βλέπουμε ότι σημειωτώνται τα αυτοκίνητα. Είχαμε το τροχαίο νωρίτερα, έχουμε νεότερα. Δυστυχώς, Ντόρα και Άκη, οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες, διότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που είχαμε, ο ένας εκ των δύο επιβαίνοντων στη μηχανή έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Θριάσιο και νοσηλεύεται στα έκτακτα περιστατικά. Οπότε δεν είναι δύο οι τραυματίες, δυστυχώς ο ένας δεν τα κατάφερε, κατέληξε. Ο ένας κατέληξε, ενώ ο άλλος είναι σε σοβαρή κατάσταση, σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή την ώρα υπάρχει όμως πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε σε ό,τι αφορά το τροχαίο ότι σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 ώρα. Η τροχαία έλαβε ενημέρωση γύρω στις 7 παρά 20. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς σημειώθηκε αυτό το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, το λεωφορείο το οποίο εμπλέκεται στο τροχαίο φαίνεται ότι χτύπησε τη μηχανή, παρέσυρε τη μηχανή και οι δύο επιβάτες χτύπησαν με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή τραγωδία. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα γίνεται προανακριτική, έχει ξεκινήσει προανακριτική για τα αίτια του συμβάντος και να δώσουμε και μια μικρή εικόνα από το σημείο που βρισκόμαστε. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών και στην λεωφόρο Σχιστού, γιατί μην ξεχνάτε ότι στη λεωφόρο Σχιστού από νωρίς το πρωί είχε κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να μπορούν να μετακινηθούν μόνο από τη μια λωρίδα. Δυστυχώς, πριν από λίγα λεπτά όμως άνοιξε. Που μας μεταφέρεις είναι η εικόνα που έχουμε και στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες σήμερα της Αθήνας.